24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, είναι η απεργιακή πανυγειονομική κινητοποίηση των υγειονομικών, διότι είναι αρκετά τα προβλήματα θεσμικά, οικονομικά, τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν και στους εργαζόμενους στο χώρο των νοσοκομείων. Τετάρτη, 1η του Δεκέμβρη, και μάλιστα συγκέντρωση επίσης στην πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στις 10 το πρωί. Μιλάτε, κύριε Βρύσαλη, για πανυγειονομική απεργία, ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Είναι 24ωρη πανελλαδική απεργία για όλους τους εργαζόμενους πλην Αθήνας. Στην Αθήνα θα γίνει στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς εδώ θα συγκεντρωθούμε στην πύλη του νοσοκομείου στις 10 η ώρα, όπως αναφέρατε πριν από λίγο. Κύριε Γεράκη, κοιτάτε να δείτε. Εμείς πλέον έχουμε φτάσει στα όρια και της αντοχής μας και της σωματικής και της οικονομικής, ιδιαίτερα βέβαια όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας. Απεργούμε γιατί συνεχίζεται ο εμπεγμός της κυβέρνησης απέναντί μας, που συνεχίζει να απορρίπτει το αίτημά μας για τα βαρέα και ανθυγινά, γιατί δεν αντέχουμε την ενοδοτικοποίηση της δουλειάς, τη σωματική και ψυχική εξωθένωση. Απεργούμε γιατί ακριβώς έχουν καθυλωθεί μισθοί μας, όπως και όλων των εργαζομένων εδώ και πολλά χρόνια. Δεν χορηγείται ο 13ος και 14ος μισθός. Και έχουμε επιπλέον την κοροϊδία της κυβέρνησης με το κοινωνικό μέρισμα, όπως το αποκάλεσε ο Πρωθυπουργός, που αποκλείει χιλιάδες συναδέλφους από αυτό το, αν θέλετε, το βοήθημα συσσαγωγικά, όπως το λέει η κυβέρνηση, απέναντι στο δίκαιο αίτημά μας για τον 13ο μισθό. Και βεβαίως η κατάσταση, απεργούμε συνολικότερα για την κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία. Ήδη τέλος του Δεκέμβρη χιλιάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν, κινδυνεύουν να απολυθούν, και στο νοσοκομείο το δικό μας 180 εργαζόμενοι κινδυνεύουν να απολυθούν, γιατί η κυβέρνηση απέναντι στο δίκαιο αίτημά μας για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και για να ξαναεπανέλθουν όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύαν στην υγεία στα νοσοκομεία, εντούτοις συνεχίζει την καταστροφική πολιτική της σε σχέση με το προσωπικό, που δεν έχει φέρει μόνιμο προσωπικό από το 2020 και μετά κανέναν, κύριε Δουγεράκη. Και είναι και ανεπίτρεπτο να ακούγονται και από στόματα τοπικών στελεχών ότι ο αριθμός των 200 εργαζομένων που ήρθε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ότι είναι πρώτη φορά τόσος κόσμος ήρθε. Να θυμίσω μόνο και στους κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ ότι αυτή τη στιγμή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουν συνταξιοδοτηθεί μόνο για το 2021 58 εργαζόμενοι και έχουν βγει σε αναστολή άλλοι 120 περίπου. Αν τα θρήσει κανένας, καταλαβαίνει το τι ενίσχυση του συστήματος υγείας στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο που μιλάμε έχει γίνει. Μιλάτε για μια εικόνα ούτως ή άλλως που καθημερινά πηγαίνει προς τα πίσω ή χειροτερεύει, ή όπως αλλιώς και αν εκφραστούμε, γιατί κάνοντας αυτό το ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια ενέργειες προς τα πίσω καταγράφονται και όχι προς τα μπρος, για την ίδια την υγεία, για όλους εσάς όπως και για όλους εμάς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μιλάνε για ένα σχέδιο Β, το οποίο μπορεί να υπάρχει αυτή την ώρα για την αντιμετώπιση αυτής της καινούργιας αμετάλλαξης. Και ξέρετε ότι υπάρχει γενικότερα μια πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο, ότι κλείνουν σύνορα από τη μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη. Συνεδριάζουν οι υπουργοί της G7, οι υπουργοί υγείας, σήμερα στην Βρετανία. Ξέρετε ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εσείς εδώ έχετε με κάποια οδηγία, έχετε πάρει ως νοσοκομείο, ως εργαζόμενοι, έχετε ενημερωθεί για το αν κάτι θα γίνει, επιπλέον μέτρα, προφύλαξη ή οτιδήποτε άλλο? Κοιτάξτε, το μόνο μέτρο που έχει γίνει εδώ και 20 μήνες είναι η κατεύθυνση που έχει δοθεί εμβολιαστείτε, και την ίδια ώρα τα νοσοκομεία να ανοιγοκλίνουν και να γίνονται μονοθεματικά κάθε τρεις και λίγο. Ήδη συζητιέται και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου να ξανανοίξει η δεύτερη κλινική μονάδα, τη κλινική κορονοϊού, γιατί τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, είμαστε στο έργο θεατές. 20 μήνες μετά, αυτά τα μέτρα που σχεδιάζονται και ξανασχεδιάζονται είναι αυτά που έχουν οδηγήσει σε τόσες χιλιάδες νεκρούς.
Αυτή, δηλαδή, να σας πω, τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ατομική ευθύνη, με τα μέτρα μόνο που λέει η κυβέρνηση ότι εμβολιαστείτε, βλέπετε ότι απέτυχε. Μάλιστα. Ο κόσμος απέτυχε και όχι το εμβόλιο είναι κακό. Απέτυχε γιατί χωρίς, με το εμβόλιο και χωρίς κανένα άλλο μέτρο προστασίας, και αυτό συμβαίνει, κυρία Ντουγεράκη, σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη τα συστήματα υγείας είναι δομημένα πάνω στη λογική της ατομικής ευθύνης, της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών και βεβαίως σε ένα σχεδιασμό που λέει ότι δεν δημιουργώ πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ενισχυμένη για να σταματήσει η μετάδοση του κορονοϊού εκεί που ο άλλος εκπαιδεύεται, μορφώνεται και εργάζεται, αλλά μόνο έξω από το νοσοκομείο. Όταν φτάσει κάποιος έξω από το νοσοκομείο και έχει σοβαρά συμπτώματα, θα μπει μέσα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Αλλά είναι ψευτοδίλημα εμβόλιο ή όχι. Το δίλημα είναι μέτρα προστασίας για όλο το λαό, στο χώρο δουλειάς και στα νοσοκομεία, με προσλήψεις προσωπικού, ή θα έχουμε αυτή την επικίνδυνη πολιτική. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, κυρία Δουλειάκη, και είμαστε και σε χειρότερη θέση, γιατί προφανώς έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο κομμάτι και των υγειονομικών και του ελληνικού λαού, που είναι πίσω βέβαια ακόμα από τις ανάγκες. Αλλά εδώ υπάρχει μια παγκόσμια κοινότητα που οι φτωχές χώρες, που η μετάλλαξη όμικρον ξεκίνησε από την Αφρική, έχει εμβολιαστεί μόνο ένα 6%. Γιατί παίζονται παιχνίδια με τα εμβόλια και τα φάρμακα των μεγάλων πολυεθνικών. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πάρα πολύ ζορισμένα, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, κυρία Δουγκεράκη. Είμαστε και απλήρωτοι. Εδώ, δηλαδή, θέλω να πω και εδώ, παρέλειψε να πω ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πετάει βοηθήματα, έχουμε απλήρωτες εφημερίες των γιατρών, έχουμε απλήρωτες τα νυχτερινά των εργαζομένων, έχουμε απλήρωτους τους συμβασιούχους στο ΕΟΔΗ. Και βεβαίως αφήνουν και διαρρέουν και προτάσεις η κυβέρνηση για να περικόψει και ακόμα και αυτό το πενιχρό επίδομα που παίρνουν οι εργαζόμενοι και να το καταργήσει εντελώς από άλλους. Εδώ η κατάσταση σε όλους τους χώρους δουλειάς βράζει. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, αλλά δύσκολα για τους πολλούς και εύκολα για ορισμένους. Και τα εύκολα για τους ορισμένους εννοώ τους μεγάλους επιχειρηματικούς κύκλους. Δεν στενάζουμε όλοι. Στο ίδιο καζάνι. Κύριε Βυσσαλή, τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα έχουμε πει, αλλά κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει ευκαιρία, κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί τώρα στη Βουλή, να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας. Το έχετε πει, είναι μειωμένος. Και πάλι για την υγεία, δηλαδή, έτσι. Κοντά 380 εκατομμύρια. 80 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, το τι έχει να περιμένει ο ελληνικός λαός και ο κρητικός λαός τώρα. Μάλιστα. Από ένα σύστημα υγείας. Κύριε Βρυσαλή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ, καλή ημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Και πίστε ότι θα τα καταφέρουμε. Για χαρά. Καλή εβδομάδα.